Οι πιέσεις που ασκούνται προς την πολιτική ηγεσία μετά την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου για την καταρχήν συμφωνία μεταφοράς του κλειστού γηπέδου του Ελληνικού στα Γιάννενα φαίνεται πως επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του εγχειρήματος. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις που έγιναν στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ΠΕΑΚΙ την Κυριακή στα Γιάννενα από τον Αλέξανδρο Καχρημάνη και τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγιανάκη. Το μεγάλο ζήτημα για τις αθλητικές υποδομές, που είναι η κατασκευή του δεύτερου κλειστού για την πόλη, δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς μπορεί η περιφέρεια να έχει έλθει σε συμφωνία με την εταιρεία συμφερόντων Λάτσι, που έχει αποκτήσει την έκταση στο Ελληνικό, και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι πολύ περισσότεροι, ωστόσο, οι μνηστήρες που διεκδικούν το ίδιο γήπεδο. Στο χαιρετισμό του, έτσι, ο κ. Καχρημάνης τόνισε πως υπάρχει ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Αυγιανάκη και τη Γενική Γραμματεία προκειμένου να επιλεγεί η συμφερότερη οικονομικά λύση για το δεύτερο κλειστό, είτε της αποξήλωσης και μεταφοράς του από το Ελληνικό σε έκταση στα Καρδαμίτια, είτε της έναρξης κατασκευής του κλειστού στο Βοτανικό, όπως προβλέπει η αρχική μελέτη. Το ζήτημα που προκύπτει φυσικά έχει να κάνει με τις πιέσεις που ασκούνται στην κυβέρνηση από διάφορους παράγοντες και όχι επί του κόστους, καθώς είναι προφανές ότι η λύση της αποξήλωσης και μεταφοράς του γηπέδου είναι πολύ πιο οικονομική από αυτήν της κατασκευής νέου κλειστού από την αρχή στο Βοτανικό. Η οριστική απόφαση φαίνεται πως θα ληφθεί το αμέσως επόμενο διάστημα σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και μια τρίτη επιλογή. Να μην μεταφερθεί το μεγάλο κλειστό του Ελληνικού στα Γιάννενα, αλλά το μικρότερο, που γειτνιάζει με αυτό και επίσης πρόκειται να αποξηλωθεί. Θα σας έρθω μια μέρα στην Αθήνα και χαίρομαι που είπατε, εάν θα βγαίνει ένα από τα δύο να είναι οικονομικά καλά, να στέκει καλά να το μεταφέρουμε, θα το κάνουμε. Αλλιώς η ίδια η μελέτη που έχουμε έτοιμη. Έχουμε κάνει και μια δουλειά με τον νυν Δήμαρχο Ιωαννιτών. Έχουμε βγάλει το χώρο στα Καρδαμίτσα, τον ξέρετε οι περισσότεροι, που τον είχαμε ετοιμάσει παλιότερα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Τον έχουμε ετοιμάσει για να μπορεί να μπαίνει εκεί το κλειστό. Καταλαβαίνετε ότι απλώς είδα μεταφερθεί η μελέτη που είχαμε στο Βοτανικό ή θα μεταφέρουμε το κλειστό από την Αθήνα. Ποιο θα συμβαίνει καλύτερα, δεν το κάνουμε. Αυτό το λόγο είναι αδιανόητο να αρνηθώ αίτημα που έρχεται από τον Αλέκο Καχρημάνη. Θα ήταν άλλωστε έγκλημα. σε έναν άνθρωπο που μίλησα με τα θερμότερα λόγια, διότι είχα εκτιμήσει πολλά χρόνια πριν την ικανότητά του και κυρίως το πάθος του για αυτόν τον τόπο, για αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τον τόπο της Ηπείρου. Μια δεύτερη ενδιαφέρουσα είδηση που προέκυψε από την εκδήλωση του ΠΕΑΚΙ ήταν η πρόταση της Επιτροπής Διοίκησης να αξιοποιηθεί ο χώρος των αποθηκών της πρώην Αγροτικής Τράπεζας στη συνοικία της Ανθούπολης με εμβαδόν 4.500 τετραγωνικών μέτρων που παραμένει εγκαταλελειμμένος και όπως ανέφερε ο πρόεδρος Παντελής Κολόκας έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας. Το κτίριο είναι σε κατάσταση που επιτρέπει την ανακατασκευή του και μπορεί να μετατραπεί σε ένα προπονητήριο με τη δημιουργία γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, τραπέζια του πινκ-πονγκ και ελεύθερους χώρους για γραφεία, κηλικείο και άλλα. Γνώστης προφανώς της πρότασης, ο κ. Αυγιανάκης εξέφρασε την υποστήριξη του Υπουργείου, τονίζοντας ότι θα βρεθεί και ο τρόπος και τα χρήματα για τη μετατροπή του χώρου και τη δημιουργία μιας υποδομής που θα δώσει μια σημαντική ανάσα τουλάχιστον για τις προπονήσεις των αθλημάτων σάλας. Υπάρχει πολύ καλή εξέλιξη στο να δημιουργηθεί ο χώρος, ένας εγκατελειμμένος χώρος, ο οποίος πολλοί μπορεί να τον ξέρουν και αναφέρομαι στον χώρο ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα από τον Νεοχωρόπουλο και τα σεισμόπληκτα, η παλιά μεγάλη αποθήκη της Αγροτικής Τράπεζας, ο οποίος Τράπεζα Πειραιός, με ενέργειες κ. Περιφερειάρχη, έχει περάσει στην περιφέρεια και με δική μας μελέτη και πρόταση όλος αυτός ο χώρος, 4.500 περίπου τετραγωνικών μέτρων, μπορεί να γίνει ένας αθλητικός κόμβος σύγχρονος που θα λύσει άμεσα τις ανάγκες της περιοχής μας για τα ομαδικά αθλήματα και νομίζω ότι θα πρέπει να δω ο Υπουργός τι θα έχει να πει στο χαιρετισμό του, στο λόγο του επ' αυτού. Έχουμε ήδη εκπονήσει και προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα, μελέτες, έχοντας δει όλες τις βασικές ανάγκες και βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο και πραγματικά έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε και να αισθανόμαστε και τα 14 μέλη του Συμβουλίου ότι μπορούμε να αφήσουμε ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στα αθλητικά έργα. Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε τον τρόπο
και τα χρήματα αλλά και τον εξοπλισμό ώστε να μειώσουμε το κόστος, γιατί είναι περίοδος που πρέπει να κάνουμε συνδυαστικές ενέργειες. Και η πρότασή σας είναι απολύτως ορθή και θα υποστηριχθεί σε μέγιστο βαθμό και είμαι βέβαιος πως θα την καταφέρουμε.